Καλησπέρα σας καταρχήν. Θα ήθελα να κάνω γνωστό σε όλο το Δημοτικό Συμβούλιο ότι οι επιθυμίες για τις δημοκρατήσεις και για την ανάληψη των καντινών από τους απλούς πολίτες μέχρι και τους μεγάλους επιχειρηματίες είναι τις τελευταίες μέρες έντονες και μέσα στο κρύβο έχουν πέσει και στην αντίληψη δικιά μου. Έχουμε επιχειρηματίες οι οποίοι θα θελήσουν για τους δικούς τους λόγους να κρατήσουν τις καντίνες κλειστές και θα έχουμε μεγαλοεπιχειρηματίες που θα μετατρέψουν τις καντίνες αυτές σε νυχτερινά κέντρα. Παραδείγματα έχουμε πάρα πολλά στην Παραλιακή και είναι γνωστά σε όλους μας. Αυτό τι σημαίνει? Ότι αμέσως θα δημιουργηθούν σοβαρά τα προβλήματα στην περιοχή μας όσον αφορά το ωράριο, την ηχορύπανση, την αύξηση της εγκληματικότητας. Ναι, το είπα. Άρα το κοινωνικό πρόσωπο του Δήμου πλέον δεν θα υπάρξει τόσο στους δημότες μας όσο και στους λούμενες γενικά. Προχτές την Τρίτη, σε ένα έκτακτο συμβούλιο που κάναμε ως τοπικό, με πλειοψηφία 9-10, αποφασίσαμε, κυρία Πρόεδρε, να ζητήσουμε τη λειτουργία των καντινών να ανατεθεί στα τοπικά συμβούλια. Και για να μιλήσω για τη Δημοτική Κοινότητα Καλλιδίου, να ανατεθεί στο τοπικό συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας. Από πλευράς των συμβούλων εκδηλώθηκε η επιθυμία εθελοντικά να παρευρίσκονται καθ' όλη τη διάρκεια λειτουργίας της καντίνας, λειτουργία που θα υποδείξεται όλο το Δημοτικό Συμβούλιο, όπως και το είδος των προϊόντων που θα πουλούνται στους δημότες. Υπεύθυνος υπόλογος θα είναι ο πρόεδρος της εκάστοτε δημοτικής κοινότητας, ο οποίος θα λογοδοτεί ενώπιον σας. Και με αυτόν τον τρόπο πιστεύουμε ότι θα προβάλλουμε το κοινωνικό πρόσωπο όλου του Δήμου, ένα κοινωνικό πρόσωπο που στο προηγούμενο Δημοτικό Συμβούλιο που συζητήσαμε και τον προϋπολογισμό, όλοι αναφερθήκανε, ειδικά οι επικεφαλής των παρατάξεων, αναφερθήκανε στο κοινωνικό πρόσωπο του Δήμου. Εδώ υπάρχει μια πρόκληση να τα αποδείξετε. Ευχαριστώ.